Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα ένα διαφορετικό θέμα, συναρπαστικό αν μη τι άλλο, ένα μοντέλο που σοκάρει, δηλώνοντας ότι βίωσε την κόλαση και την ζωή. Πάμε να το δούμε. Я очень мечтала стать моделью. Мы делали фотографии, которые делают плейбои, а красивое женское тело. И мне пришло очень хорошее предложение уехать за границу. И так я начала собираться в путь. Но неожиданно Светлана попала в больницу с острой болью с высокой температурой. Врачи поставили диагноз – аппендицит. Но во время операции у нее обнаружили перитонит. Ей дали дозу наркоза, и сердце ее не выдержало. Светлана умерла на операционном столе. Я оказалась в жутком туннеле. Это был колодец. И я с огромной скоростью падала вниз. Первые моменты я просто была в шоке, в ужасе. И я поняла, что я умерла. Там, в том мире, человек сразу же понимает, с него как бы слетают все шоры, которые здесь, все ложные стереотипы, которые были навязаны ему на земле с его рождения. Там ты понимаешь, кто ты есть. Там ты представляешь то, что ты действительно представляешь поистине на самом деле. Вся моя жизнь прошла перед моими глазами, и я была в шоке, в ужасе. Я задавала себе вопрос, это и все? Вот это и вся жизнь? Мне было 24 года. Кажется, когда ты молодой, что вся жизнь впереди, что она не окончится. Я строила грандиозные планы, и тут вдруг она оборвалась без моего желания, без моего на то согласия. Я знала, что я лечу в ад. Я видела ворота ада, я видела этот огонь. И невозможно описать словами здесь, на земле. Нет таких слов, чтобы представить вам тот мрак, тот ужас, ту тьму, которая находится там, и тот ужас, который человек испытывает в сердце, когда он попадает после смерти по ту сторону жизни. И это самое страшное наказание – это безысходность. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή τώρα η περιγραφή. Από τη μια στιγμή στην άλλη στο νοσοκομείο, έχασε τη ζωή της, επανήλθε και βίωσε όλο αυτό τώρα το μεταφυσικό, την άλλη ζωή, Άρη, την κόλαση. Κοιτάξτε. Είναι μια μαρτυρία, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Επειδή αυτές οι μαρτυρίες έχουν βιωματική σχέση. Ακριβώς. Με το υπερπέραν. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό. Ο σχολιασμός αυτών των θεμάτων δεν διακατέχεται από άποψη, αλλά από γνώμη, εφόσον έχεις γνώση. Καλό είναι όλα αυτά να τα παρακολουθούμε, να προσπαθούμε να διαβάσουμε και να μελετήσουμε και να μην τρέξουμε να τα απορρίψουμε ή να τα αποδεχτούμε κουβεντιάζοντάς τα στο καφενείο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, ως προς την υπεράνθρωπη κατάσταση που υπάρχει στο νου του ανθρώπου για να ζήσει το αύριο, το σήμερα και πολλές φορές μόνο και το χθες. Μόνο στο νου του ανθρώπου. Εάν η δύναμη του νου, Αντρέα Καψαμπέλη, ήταν υπερβάλλουσα σε όλους μας, τότε θα καταφέρναμε πάρα πολλά πράγματα χωρίς να είναι υπόδουλοι στην καθημερινότητα. Αυτό, Ανδρέα, έρχομαι σε σένα για να το σχολιάσεις. Ως μαρτυρία, εγώ ξαναλέω, έρχεται να ενισχύσει αυτό που λέμε ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Πάντως είναι μια ξεχωριστή μαρτυρία, διότι μέχρι σήμερα οι μεταθανάτιες μαρτυρίες μας έλεγαν για ένα φως που πήγαιναν προς τα πάνω και βλέπαν ένα φως. Δεν έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα. Προφανώς. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι οι πράξεις μας στην παρούσα ζωή σημαδεύουν τη μετέπειτα ζωή. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Και καλό θα είναι αυτό που σπέρνεις να είναι ορθό, να είναι αγάπη, να είναι αλληλεγγύη, να είναι δικαιοσύνη, να μην αδικείς, να μην βλάπτεις τις γνώσεις σου τουλάχιστον.